Πάμε στον κύριο Μπάκαλο, στην Άξο βέβαια, και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι εκατοντάδες ήταν οι κριτικοί που βρέθηκαν φέτος στο νησί και επισκέφθηκαν και, και το χωριό σας, την περιοχή σας. Βέβαια, από μια έτσι σοβαρή έρευνα που είχα κάνει και σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές, αλλά και με τις τουριστικοί πράκτορες και επιχειρηματίες, σας διαβεβαιώ ότι την περίοδο αυτή είχαμε γύρω στις 32.000 επισκέπτες από την Κρήτη και αντίστοιχα από την Άξο στην Κρήτη. Πάω όμως, θα μου επιτρέψετε να κάνω, επειδή μας είπε και ο φίλος ο Ανοιανός, μια καλή πάσα, να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ περιθώριο, έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία, και για να υπάρξει συνεργασία θα πρέπει να υπάρχουν δρομολόγια, να επεκταθεί η τουριστική περίοδος και η περίοδος στο δρομολογείο, αλλά γιατί όχι να μην υπάρχει και ένα δρομολόγιο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα από την Άξο στην Κρήτη και αντίστροφα. Υπάρχει περιθώριο σε συνεργασίες εμπορικές, τουριστικές, πολιτιστικές που καλά το εντόπισε ο φίλος μας. Και ακόμα να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιότες φοιτητές στα πανεπιστήμια της Κρήτης. Κύριε Μπάκαλε, βέβαια, πολύ καλά στέκεστε εκεί. Σε πολλά πεδία συνεργασία. Εγώ είπα για εκατοντάδες επισκέπτες, από ό,τι μας λέτε είναι χιλιάδες οι επισκέπτες, οι κριτικοί βέβαια που βρέθηκαν στην Άξο. 32.000. Στην Απείρανθο ήρθαν, πώς ήταν αυτή η επαφή η φετινή? Αλίμονο να έρθει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει να δει την Ακρόπολη. Η Απείρανθος είναι η Ακρόπολη των Κυκλάδων. Οπότε ακόμα το αίμα που ξέρετε ότι τραβά, το αίμα τραβά. Αλίμονο να έρθει ο αδερφός μας κριτικός στην Άξο και να μην έρθει στην Απείρανθο. Υπάρχουν σχέσεις από τα αρχαία χρόνια με την Κρήτη. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια εξειδικευμένη εκπομπή και να αναπτυχθούν οι σχέσεις που υπάρχουν από την αρχαιότητα της Νάξου και της Απείρανθου με την Κρήτη. Το έχουμε υποσχεθεί αυτό, θα το κάνουμε. Βλέπετε ότι αγαπάμε την Απείρανθο εδώ στην Κρήτη σήμερα και στην Κρήτη TV. Αυτά είναι αμοιβαία. Αυτά είναι αμοιβαία και το θεωρούμε πολύ τιμή μας που γίνεται η δεύτερη εκπομπή από εμάς από την Απείρανθο. Και θα μου επιτρέψεις να σου μιλώ και στον ελληνικό, να σου πω και άλλη μια μαντινάδα πάνω στην εκπομπή. Θα σου πω λοιπόν την εκπλήρωση των στόχων σου και των επιδιώξεών σου. Σου εύχομαι από καρδιάς και επιστοιχία απίστευτη να έχεις τον εκπομπό σου. Εκπληκτική, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την ομάδα. Φοράτε και παραδοσιακή φορεσιά, για πείτε μας λίγο. Βέβαια, είναι η παραδοσιακή φορεσιά του Απεραθήτη Βρακά, του Ναξώτη Βρακά. Ναι. Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, έχει ιδιαίτερη ιστορία η φορεσιά μας. Και εμείς επιμένουμε, επειδή είμαι στα ένα χωριό που αντιστέκεται σε κάθε λογής πειρασμούς, ας το πούμε, ή σύγχρονες σιρήνες, αν επιτρέπετε, θέμεν οι νέοι να θωρούν, να έχουν εικόνα, να σέβονται, να γνωρίζουν είτε θα πει παράδοση, είτε σημαίνει το κάθε τι γύρω ντώνε. Η καιρή είναι δύσκολη. Επιμένουμε στην παράδοση, αντιστεκούμεστα σε κάθε λογής σιρήνες, όπως το είπα, και από εκεί και μετά θα πρέπει να υπάρχουν και οι νέοι μας, οι σύλλογοι, οι οποίοι κάνουν καταπληκτική δουλειά και θα πρέπει να συνεργαστούμε σε πολλά θέματα, κυρίως πολιτιστικά. Η νέα γενιά ακολουθεί, έχει υιοθετήσει αυτή την κριτική διάλεκτο, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου. Αυτή η διάλεκτος, ναι, επειδή κυριαρχεί το ρου και πρέπει να γίνει μια, έτσι θα το έλεγα, διευκρίνηση. Ναι. Αυτό το ρου, επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ, έχει σχέση με αρχαίους κατοίκους. Είναι οι ίδιοι κάτοικοι που λόγω της Σμύρνηδας έχουν μετακινηθεί. Το Σμυρίγλι, όπως ήταν η εποχή του Χαλκού, να γνωρίζετε ότι το Σμυρίγλι φτιάχναν τα αρχαία κυκλαδικά ειδόλια. Ήταν το δεύτερο σκληρότερο ρηκτό σε όλο τον κόσμο. Να ξέρετε λοιπόν ότι οι μετακινήσεις που έχουν γίνει είναι από ίδιους ανθρώπους. Και έχει δημιουργηθεί η Αξά, δηλαδή η Νάξος, και η Αξός κάτω στα Νόια, εκεί που ήταν οι αρχαίοι Ανοιανοί. Από τον Όαξο ή Αξό ή Νάξο, που ήταν γιος του Απόλλωνα με την κόρη του Μίνωα την Ακάλη την Ακακαλίδα. Και αυτό λοιπόν στα αρχαία κτερίσματα εκεί κάτω στην Αξό θα δείτε νομίσματα. Μάλιστα. Τα οποία είναι ο Διόνυσος,
τα οποία είναι ο Δίας και θα δείτε και από θέματα Σμύρινας. Θα έχουμε την ευκαιρία, το έχουμε άρα, πει, να αφιερώσουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Και μία εκπομπή ολόκληρη. Και είναι ελληνική διάλεκτος, γιατί μιλούν μόνο στα νόια και μόνο στην απείραθο. Μάλιστα. Παρότι με έρευνες που έχουν γίνει, έχει αποδειχθεί ότι μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770-1771, σφακιανοί κυνηγημένοι από τους Τούρκοι ήρθαν πάνω στην απείραθο και παντρεύτησαν δικές μας και εμείς δικές των Έλληνες. Δεν μιλούσε όμως σαν που μιλούμε εμείς. Μιλούμε όπως μιλούν οι Ανοιανοί. Και γύρω κάτι χωριουδάκια γύρω από τα Νόια. Αυτά είναι αρχαία ελληνική διάλεκτος. Θέλω... Σηκώνει ναι. συνεργασία απάνω σε αυτό το παχύρου και σε αυτή τη διάλεκτο να συνεργαστούν σοβαρά επιστήμες όπως η αρχαιολογία, η βιολογία, η λαογραφία, η γλωσσολογία και θα δείτε ότι θα βγουν θησαυροί. Μάλιστα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό που σας λέω. Κύριε Μπάκαλε, τι να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ακόμα μία φορά. Ένα πεντάλεπτο δεν είναι αρκετό. Το γνωρίζετε, έχουμε δεσμευτεί ωστόσο να αφιερώσουμε μέσα στη χρονιά περισσότερο χρόνο και να τα πούμε πιο αναλυτικά. Ήταν μεγάλη μας τιμή και στο ξεκίνημά σας να μιλήσουμε και να σας στείλουμε τις χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς σας αγαπούμε. Αλλά το κυριότερο είναι να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε. Θα έρθουμε, και θα με έρθουμε. Με τις ραντιές μας και με τις μαντινάδες μας και με τις λύρες μας και με τα βιολιά μας και με τα ποφτά μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εσείς, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ.